Χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να διεκδικούν το αυτονόητο. Σχολεία με ασφάλεια. Με τάξεις με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαριότητα στα σχολεία. Η κυρία Κεραμέως, αντί να ακούσει τα δίκαια αιτήματά τους, επιλέγει την καταστολή και τα δακρυγόνα. Καμία πρωτοβουλία για τα σχολεία που κλείνουν λόγω κρουσμάτων ή για τα χιλιάδες κενά που η δική της πολιτική έχει δημιουργήσει. Οι απειλές που εκτοξεύει απλά αναδεικνύουν το δικό της αδιέξοδο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι το μέλλον αυτής της χώρας και το μέλλον θα νικήσει.